θέλετε να περάσετε. Κοιτάξτε, στην περίπτωση που είπατε, καταρχήν να σας πω ότι τα αξιώματα, με μία λέξη, είναι το μέσο για να προωθηθούν οι πολιτικές. Δεν είναι τίποτα άλλο. Επομένως, οι πολιτικές γίνονται για τους πολίτες. Δεν γίνονται ούτε για τον Δήμαρχο, ούτε για τον Περιφερειάρχη. Έτσι λοιπόν, είμαι σίγουρος ότι ένα τέτοιο ζήτημα ασφαλώς και δεν θα υπάρχει. Άλλωστε, η Δυτική Μακεδονία είναι και προσωπικό στοίχημα του Πρωθυπουργού. Και εγώ θέλω αυτό το προσωπικό στοίχημα να πετύχει. Άλλη μια αιτία για την οποία εγώ αποφάσισα να ασχοληθώ. Γιατί αν πετύχει αυτό το προσωπικό στοίχημα, πραγματικά θα γίνουμε μια περιφέρεια έτσι όπως και ο ίδιος τον οραματίστηκε, αλλά και εμείς οι πολίτες τον οραματιζόμαστε. Ανακεφαλαιώνω λέγοντας ότι δεν φοβάμαι κάτι τέτοιο. Εκτιμώ ότι θα δείτε ότι θα υπάρχει μια παραγωγική σχέση η οποία τελικά θα ωφελήσει τον τόπο, τους πολίτες, όλες τις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας με τον ίδιο τρόπο. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Άλλωστε η προσωπική μου εμπειρία στο προηγούμενο διάστημα ως βουλευτή το καταδεικνύει. Όταν είσαι αποτελεσματικός, όταν είσαι συνεργάσιμος. Άλλωστε και ο Πρωθυπουργός το είπε σε μια του ομιλία. Εμείς θέλουμε ανθρώπους στις περιφέρειες που να εστερνίζονται τα οράματά μας, που να εστερνίζονται όλα αυτά που πιστεύουμε και να είναι καλοί συνεργάτες. Αυτό εκ των πραγμάτων θα γίνει και είναι δεδομένο. Γιατί στο επίκεντρο για μένα είναι οι πολίτες. Δεν είμαι εγώ ή κάποιος άλλος.